πέρασε με την αγροτική κομπίνα του που συλλέγουν σιτάρι, καλαμπόκι και άλλα αγροτικά προϊόντα, παρασέρνοντας παράλληλα και ένα στήλο του ΟΤΕ, και έφυγε σαν κύριος παρόλη τη βλάβη που προκάλεσε. Αυτό καταγγέλει ο κύριος Δημήτρης, κάτοικος Δασοχωρίου, στο Επιλογές. Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου 19 Αυγούστου στις 10:20 το πρωί και έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας. Συνέβη το ότι πέρασε ένα αρκετά βαρύ μηχάνημα, κομπίνα λέμε αυτά τα μηχανήματα, είναι αυτά που κόβουν καλαμπόκι, σιτηρά, ηλίανθος, το οποίο με τον τρόπο που πέρασε, πέρασε άγαρπα, είχε ανεπτυγμένο το σιλό αυτό που όταν συλλέξει τον καρπό μετά με αυτό το μεγάλο το μπουρί, είναι σαν μεγάλο σωλήνας της όμπας με μια γαμψή κλίση, για να μπορεί να το ρίχνει δίπλα στο φορτηγό όπου έχει δεξαμενές να αποθηκευτεί και να πάει σε άλλα σημεία. Λοιπόν, αυτό το είχε ανοιχτό ο συγκεκριμένος κύριος, το μπουρί, με αποτέλεσμα έπιασε τα καλώδια, σκάλωσε πάνω στην κολόνα, τα τσάκισε όλα και μετά έφυγε, εξαφανίστηκε. Εγώ προσωπικά δεν τον είδα μετά. Κολόνα της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ? Του ΟΤΕ, συγγνώμη, του ΟΤΕ. Αυτό έγινε το Σαββάτο 19/8/2023, το πρωί και ώρα 10 και 18 λεπτά. Αυτό το διασταύρωσα μέσω του συστήματος ασφαλείας που έχω από τις κάμερες ασφάλειας, όπου κατέγραψαν μέχρι και το δευτερόλεπτο όλο το συμβάν. Από το Σάββατο λοιπόν όσοι μένουν στο συγκεκριμένο στενό, περίπου 10 σπίτια με ηλικιωμένους έχουν μείνει χωρίς τηλέφωνα. Ενώ ο ΟΤΕ, αν και είπε πως μέχρι τις 23 Αυγούστου θα αποκαταστήσει τη ζημιά, δεν έχει γίνει. Και μετά τι έγινε, έχει μείνει η περιοχή σας τώρα εκεί πέρα χωρίς τηλέφωνα? Ακόμη είμαστε γύρω στα 10 σπίτια, 8-10 σπίτια. Εγώ μόνο στο σπίτι μου έχω 2 γραμμές οι οποίες δεν λειτουργούν, 2 γραμμές και 2 ίντερνετ. Είμαι νεκρός, αναγκάζομαι να παίρνω τηλέφωνο από το κινητό ή να κατεβάζω δεδομένα, χρεώνομαι και ταλαιπωρούμε. Και πιστεύω κάτι παρόμοιο έχουν οι υπόλοιποι, και υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας και το τηλέφωνο είναι πολύ μεγάλης ανάγκης και δεν ξέρουν να ασχολούνται με κινητά. Έχετε ενημερώσει τις υπηρεσίες, τον ΟΤΕ τον έχετε ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει? Εγώ προσωπικά την ίδια μέρα το Σαββάτο πήρα τηλέφωνο και στην Νόβα, στον πάροχο που ανήκω, τους ενημέρωσα, ενημερώθηκε και ο ΟΤΕ, αλλά ο ΟΤΕ δεν δουλεύει Σαββατοκύριακα, δουλεύει πενθήμερο. Πενθήμερο δουλεύει και μου υποσχεθήκαν σε 3 μέρες εργάσιμες ότι θα τακτοποιήσουν το πρόβλημα, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Ήρθανε 22 του μηνός να δούνε τι συμβαίνει, τους έδεξα και το βίντεο ποιος έκανε τη ζημιά. Από εκεί και πέρα ήρθε, εντόπισε, είδε τον τρόπο που έγινε η ζημιά στο βίντεο που το έδειξα και λέει: εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα το αναθέσουμε σε ιδιώτη και σε μια μέρα θα είναι έτοιμο. Λέει: αύριο θα είναι έτοιμο. Ακόμα δεν είναι τίποτα έτοιμο. Ούτε επικοινώνησε κάποιος μαζί σας για να σας πει ότι θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση, λίγο να περιμένετε? Όχι, όχι. Δεν έχετε νεότερα δηλαδή? Μόνο η Νόβα που είναι ο πάροχος λέει: έγινε κάτι? Όχι ακόμα και αυτό. Σήμερα μάλιστα ο κύριος Δημήτρης ενημέρωσε και την αστυνομία. Την αστυνομία την έχετε ενημερώσει για αυτό το συμβάν? Βεβαίως, σήμερα την ενημέρωσαν, ήρθαν από εδώ, έκανα αναφορά επώνυμη καταγγελία, η οποία παράδειγμα καταγράφηκε στο συμβάν, βγάλαν φωτογραφίες. Όποιος τώρα θέλει να κάνει κάτι μπορεί να κάνει. Η αστυνομία, από ό,τι με ειδοποίησαν μόνοι τους, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αν και θα έπρεπε. Κανονικά αυτό είναι αυτεπάγγελτο, αλλά εδώ στα χωριά το κάνουν όπως τους βολεύει. Είπαν ότι αν δεν κάνει μήνυση, ότε οι ίδιοι δεν θα κινηθούν εναντίον κανενός.